ομάδα 25 ατόμων περίπου αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Ασχολούμαστε με την απομάκρυνση της καύσιμης ύλης, να μειώσουμε τις πιθανότητες πυρκαγιάς. Έχουμε ξεκινήσει από τα περιοριστικά δάση του Κλικής, απομάκρυνση ξερών δέντρων, κλαδιών, πευκοβελόνας και γενικά καθαρισμός του δάσους, καθαρισμός των μονοπατιών για τον κόσμο να είναι σε καλύτερο περιβάλλον και γενικά μια συντήρηση του δάσους η οποία είναι απαραίτητη σε κάθε περιβάλλον και προφανώς σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν επεμβαίνει συχνά ο άνθρωπος. Σε γενικές γραμμές έχει καιρό να καθαριστεί αυτό το μέρος, οπότε είναι και κάποιες δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, αλλά παρόλα αυτά προχωράμε καλά και το αποτέλεσμα είναι ήδη ορατό στον κόσμο και στους δημότες. Το δάσος είχε αυτή τη μορφή που βλέπετε εδώ, όπως είναι αυτό το δέντρο, το οποίο δεν έχει αποκλαδωθεί εδώ και αρκετά χρόνια. Έχει ξερά κλαδιά πάνω του, τα οποία με την πρώτη περίπτωση πυρκαγιάς δεν σώζεται τίποτα. Εδώ πάλι βλέπουμε κάποια είδη πεύκης, η οποία πεύκη είναι αρκετά εφλεκτή. Με αποτέλεσμα, συν τα κλαδιά τα οποία βρίσκονται σε χαμηλό ύψος, τα οποία ακουμπάνε ειδικά στο έδαφος, να δημιουργούν κινδύνους πυρκαγιάς. Εδώ έχει γίνει κάποια αποκλάδωση και καθαρισμός πευκοβελόνας που βλέπετε κάτω στο έδαφος και ξερών κλαδιών. Με αποτέλεσμα να αλλάζει η εικόνα και η όψη του δάσους και φυσικά να μειώνονται οι περιπτώσεις πυρκαγιάς. Με αφορμή τις πυρκαγιές που έγιναν τώρα κάτω στην Αθήνα, η φωτιά προλαμβάνεται. Δηλαδή δεν καταστέλλεται εύκολα η πυρκαγιά. Κάτι το οποίο ο πολίτης και γενικά κάποιος που δεν ασχολείται με το αντικείμενο δεν το γνωρίζει. Είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσεις μια δασική πυρκαγιά. Γι' αυτό πρέπει να γίνονται τέτοιες ενέργειες, ούτως ώστε να μειώνονται οι πιθανότητες στο να ξεκινήσει μια πυρκαγιά.